Πώς ήταν η εμπειρία στο Πανελλήνιο Εφήβων, στο οποίο όχι απλά έπαιξες, αλλά αναδείχθηκες πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης και μέλος της καλύτερης πεντάδας? Νομίζω ήταν μια απίστευτη εμπειρία, γιατί την εφηβική ουσιαστικά ομάδα την περνάς μόνο δύο φορές. Οπότε είχα την τύχη να περάσω το τμήμα του Ολυμπιακού και να κερδίσω και την πρώτη θέση. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού σου και πώς μπορείς να βοηθήσεις τον Ολυμπιακό στο παρκέ? Πιστεύω ότι τα χαρακτηριστικά είναι το ανοιχτό γήπεδο, να μ' αρέσει να τρέχω, να παίζω άμυνα και να τελειώνω ψηλά στον αέρα. Μπορώ να βοηθήσω τον Ολυμπιακό, πιστεύω, ξεκινώντας από την άμυνα. Από εκεί θα κερδίσω τον χρόνο μου. Σε ποιους τομείς θεωρείς ότι πρέπει να βελτιωθείς? Στο σούτ αρχικά, σίγουρα. Στην απόφαση και στην ταχύτητα. Πήρες μέρος στο 2018 Euro Hoops Olympia Camp. Ναι. Πώς θα σε βοήθησε και τι έχεις να πεις για αυτή την εμπειρία? Αρχικά, άμα δεν είχα πάει στο Olympia Camp, μπορεί και να μην βρισκόμουν εδώ αυτή τη στιγμή. Οπότε ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Μια καινούρια εμπειρία για μένα. Ήταν η πρώτη φορά που ταξίδευα στην Ελλάδα. Και ευτυχώς πήγε πολύ καλά και είμαι εδώ που είμαι σήμερα. Πες μας την ιστορία σου. Πώς έφτασες μέχρι την Ελλάδα για να παίξεις μπάσκετ? Είμαι ένας πρόσφυγας. Στα 8 μου χρόνια έφτασα στην Κύπρο. Στα 9 ξεκίνησα το μπάσκετ. Ήμουνα σε μια μικρή ομάδα στο Ζήνωνα. Πιο μετά πήγα στην ΑΕΚ Λάρνακας. Εκεί ήρθε ο κότσος ο Μιχάλης Βαρβανίτης. Ξεκίνησα εκεί πιο σοβαρά τη χρονιά, δηλαδή δούλευα, όντως δούλευα. Μετά πήγα στο κάμπο, όπως σας είπα πριν, και από το κάμπο ήρθα στον Πανιόνιο. Στον Πανιόνιο έκανα δύο καλές χρονιές. Είχε ενδιαφέρον από τον Ολυμπιακό και εννοείται δεν μπορούσα να χρηθώ. Παρότι δεν είσαστε ίδιες περιπτώσεις, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποτελεί έμπνευση για σένα? Εννοείται, εννοείται, σε κάθε περίπτωση. Πιστεύεις ότι ο αθλητισμός, ειδικά για σένα και για πολλά άλλα παιδιά, μπορεί να αποτελέσει, όχι ακριβώς σανίδα σωτηρίας, αλλά σίγουρα καταφύγιο? Νομίζω ότι προσωπικά με ένα αθλητισμό, δηλαδή ό,τι προβλήματα και να έχω έξω από το κομμάτι του μπάσκετ, όταν μπαίνω στο γήπεδο είναι σαν δηλαδή ένα τρίωρο, τετράωρο ηρεμίας. Δηλαδή σβήνω τα πάντα και το μόνο που σκέφτομαι είναι την μπάλα, τον προπονητή μου και τους παίκτες μου. Πόσο εύκολο είναι ή πόσο δύσκολο είναι αυτό να συμβεί? Γιατί η ζωή σου δεν είναι μια απλή υπόθεση. Ναι. Εντάξει, πιστεύω γιατί είμαι ένα παιδί που όταν μπαίνω στο γήπεδο δεν μπαίνω απλά για να μπω, μπαίνω για να κάθε μέρα να βελτιωθώ, να πάρω κάτι μικρό. Οπότε δεν μπορώ να μπω στο γήπεδο και να είμαι 50% στο γήπεδο και 50% έξω και να περιμένω να βελτιωθώ. Οπότε πρέπει να είμαι 100% συγκεντρωμένος και να τα δίνω όλα. Οπότε δεν υπάρχει περιθώριο να σκεφτώ τα έξω. Έχεις μπει στη διαδικασία να σκεφτείς ποτέ πώς θα ήταν τα πράγματα αν δεν έπαιζες μπάσκετ και αν δεν φορούσες τη φανέλα του Ολυμπιακού σε συγκεκριμένη περίπτωση? Ναι, τα έχω σκεφτεί και πιστεύω ότι θα ήταν πολύ δύσκολο, γιατί πιστεύω θα ήμουν στην Κύπρο αυτή τη στιγμή και θα σπουδάσα σε κάποιο πανεπιστήμιο της Κύπρου και θα δούλευα κάπου για να προσπαθήσω να ζήσω. Παρότι εμφανισιακά δεν έχει καμία διαφορά από κανέναν Έλληνα ή από κανέναν Κύπριο. Έχουν υπάρξει περιπτώσεις που έχεις νιώσει περίεργα όταν έχεις πει το όνομά σου ή όταν έχεις συναντηθεί με καταστάσεις που πρέπει να πεις ποιος είσαι και τι είσαι? Ναι, αυτό το είχα ζήσει κάθε χρόνο στο σχολείο. Γιατί πρώτη μέρα στο σχολείο γνωρίζεις καθηγητές, συμμαθητές. Οπότε όταν διάβασα το όνομα στο κατάλογο, ήταν το μόνο περίεργο όνομα. Γύρναγε όλη η τάξη πάνω σου, έπρεπε να πεις την ιστορία σου. Ένιωθες λίγο άσχημα, αλλά εντάξει, κάποια στιγμή έμπαινε στο κλίμα. Είδαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες να υπάρχει ομάδα προσφύγων. Εσύ πώς θα προσδιορίζεις τώρα τον εαυτό σου? Πιστεύω ότι έχω ενταχθεί πλέον και στην Κύπρο και στην Ελλάδα και πιστεύω ότι είμαι ένα παιδί που εντάσσεται εύκολα κάπου. Δηλαδή δεν με θεωρώ πλέον πρόσφυγας. Αυτό είναι κάτι που το θέλεις, είναι κάτι που συμβαίνει οργανικά, είναι κάτι που το επιθυμείς? Νομίζω είναι κάτι που συμβαίνει αυτόματα, δηλαδή ούτε το βιάζω για να γίνει, ούτε το ότι θέλω να γίνει. Νομίζω γίνεται από μόνο του. Νιώθεις πρότυπο σε έναν βαθμό? Δεν θα έλεγα πρότυπο, αλλά θα έλεγα ότι ας πούμε κάποια παιδιά μικρά που ζουν το ίδιο να έχουν ένα κίνητρο. Και επειδή μιλάμε για τον αθλητισμό και ο αθλητισμός έχει δώσει στο Γιάννη, ο οποίος ήταν άπατρες μέχρι τα 18 του και ξαφνικά στα 18 του έγινε Έλληνας. Ναι. Νιώθεις ότι θα έπρεπε να υπάρχουν δομές διαφορετικές ώστε να μην χρειάζεται ένας άνθρωπος που βρίσκεται ξαφνικά μακριά από την πατρίδα του να είναι κάτι το εξαιρετικό για να ενταχθεί στο κοινωνικό σύνολο, είτε μιλάμε για μπάσκετ, είτε μιλάμε για σπουδές, είτε μιλάμε για επάγγελμα, είτε μιλάμε για επιστήμη, είτε μιλάμε για την καθημερινότητα? Πιστεύω ότι ναι, σίγουρα πρέπει να υπάρχει, γιατί εντάξει, ειδικά ας πούμε εγώ που το έχω ζήσει, δηλαδή είμαι εδώ στην Ελλάδα,
Δεν πιστεύω ότι θα με θεωρήσεις πιο πολύ Κύπρο ή Ιρακινό. Δηλαδή θα πεις ότι είναι ένα δικό μας παιδί. Και πιστεύω ότι αυτή την αντιμετώπιση πρέπει να την έχουν όλοι.